Το κοσματολόγιο είναι ένα υποστηρικτικό εργαστήριο κατασκευής κοσμήματος και λόγου, το οποίο θα λειτουργήσει για μία ακόμη χρονιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας. Θα κοσμήσει το ετήσιο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Χαριστική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας». Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν δημιουργικά κατασκευάζοντας κοσμήματα και ομαδικά εικαστικά έργα αργυροχρυσοχοΐας και μετάλλου, εμπνευσμένα από την βιβλιογραφία των συγγραφέων, την ιδέα της χαριστικής βιβλιοθήκης. Η Αλεξάνδρα Μιτσάλη, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου, ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου και ο Δίκιος Χατζιπλής θα υπαγορεύουν μέσα από κείμενα και εικόνες τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο. Με λογοτεχνικά, κρατούμενα και εικαστικές πράξεις, οι δημιουργοί θα απεικονίσουν σε ομαδικό έργο την χαριστική βιβλιοθήκη και την ιδέα που αυτή φιλοξενεί. Το κοσματολόγιο, το εικαστικό εργαστήρι κατασκευής κοσμήματος, θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2020. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ξεκινά το κοσματολογείο, που είναι ένα εργαστήριο κατασκευής λόγου και κοσμήματος. Λειτουργεί υποστηρικτικά στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος φιλαναγνωσίας που κάθε χρόνο διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Φέτος το καινούριο πρόγραμμα που τρέχει είναι το πρόγραμμα που έχει τον τίτλο «Χαριστική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας». Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε μία ιδέα, βαθύτατα φιλαναγνωστική, και την ιδέα αυτή θα αλληλοβαστάξει και το κοσματολογείο μας. Τι ακριβώς είναι κοσματολογείο και πού απευθύνεται, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν? Το κοσματολογείο είναι ένα εργαστήριο στο οποίο παράγεται κόσμημα αλλά και λόγος ταυτόχρονα. Δουλεύουμε το κόσμημα αλλά και τον λόγο μέσω της δημιουργικής γραφής. Βασιζόμαστε πάντοτε στη βιβλιογραφία των συγγραφέων που φιλοξενούμε κάθε χρόνο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παίρνουμε ιδέες μέσα από την βιβλιογραφία και παράγουμε και δικά μας κείμενα, γιατί κάθε κόσμημα, είτε είναι ατομικό είτε είναι ομαδικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από κείμενα που θα γράψουν οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, τον ενδιαφέρει να κατασκευάσει κόσμημα ή και να έχει ενασχόληση με το βιβλίο? Είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλο το ενήλικο κοινό που θα θελήσει να το παρακολουθήσει. Απλά η συνθήκη που έχουμε βάλει είναι ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με το κόσμο να δουλέψει και το λόγο. Θα πρέπει να έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον τόσο για το λόγο όσο και για την κατασκευή του κοσμήματος. Η διάρκεια όλου αυτού του εργαστηρίου? Το πρόγραμμα ξεκινάει στα μέσα του Νοέμβρη και θα τελειώσει στα τέλη του Μαΐου, που θα γίνει και η μεγάλη έκθεση του παραγόμενου υλικού του εργαστηρίου μας. Και κέντρο σε όλο αυτό η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κέντρο σε όλο αυτό η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το βιβλίο.